Λοιπόν, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Περδίκη. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Περδίκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Κύριε Περδίκη, έχετε ήδη αποποιηθεί την οποιαδήποτε ευθύνη περί διαρροής. Διαψεύδετε κατηγορηματικά ότι διαρρεύσατε εμπιστευτικά έγγραφα στο Al Jazeera και μάλιστα εκφράσατε την ετοιμότητά σας να δώσετε στοιχεία και απαντήσεις στην αστυνομία. Το πράξατε αυτό το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε? Ισχύει αυτό που είπατε, όπως είπα και πριν από 15 μέρες, ανακοινώνοντας δημόσια ότι είμαι ένας από τους βουλευτές που ήρθα σε επικοινωνία μαζί μου από το δίκτυο Al Jazeera για να τους δώσω δήλωση και δεν τους έδωσα δήλωση σχετικά με το θέμα των πολιτογραφήσεων. Ισχύει η πρόσκληση προς την αστυνομία και επαναλαμβάνεται και μετά από τις πληροφορίες που διέρευσαν σε κάποια μέσα ενημέρωσης ότι τάχα στο πόρισμα που ετοίμασε ο κύριος Σοκράτους και παρουσίασε εν μέρη ο κύριος Σιλούρης, η αναφορά σε βουλευτή, ο οποίος ζητούσε πληροφορίες για τις πολιτογραφήσεις, ήταν για το πρόσωπο μου. Οπότε, χωρίς να έχω επίσημη ενημέρωση από τον κύριο Πρόεδρο της Βουλής, βασισμένος όμως σε αυτή τη δημοσίευση που έκαναν συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, ξαναλέω ότι ό,τι στοιχεία έχω στη διάθεση μου σε σχέση με αυτό το θέμα είναι στην διάθεση της αστυνομίας να τα πάρει και να τα αξιοποιήσει αν θέλει. Ναι. Εάν να σας ζητηθούν θα καταθέσετε αυτά τα στοιχεία, δεν σκέφτεστε να πάτε από μόνος σας να τα καταθέσετε όπως έκανε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, ο Μαρίνος Σιζόπουλος? Γιατί δεν κάνετε κι εσείς το ίδιο, κύριε? Εγώ δεν συμφωνώ με αυτές τις πρακτικές. Εάν η αστυνομία θεωρεί ότι είναι χρήσιμα για την έρευνα της, θα έρθει να κάνει τη δουλειά της. Αυτές οι πρακτικές έχουν άλλες σκοπιμότητες, κατά την άποψή μου. Μάλιστα, και μέσα σε όλο αυτό τον κυκαιώνα τώρα είναι σε τεντωμένο σκηνή και η σχέση σας με τον πρόεδρο της Βουλής, τον Δημήτρη Σιλούρη, όπως εσείς ο ίδιος δηλώσατε, για τη Λίθα Γιορκάτση ξεκίνησε το όλο θέμα. Οι σχέσεις αυτές έχουν από καιρό χαλάσει. Δεν είναι μόνο... Το τελευταίο ήταν το αποκορύφωμα με τη Λίθα Γιορκάτση. Γιατί προηγουμένως τι είχε συμβεί, κύριε Περδίκη? Είπατε, κάνετε και τις δηλώσεις ότι δεν ήταν σωστή η συμπεριφορά διαφόρων βουλευτών προς το πρόσωπό σας μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας και μάλιστα με ανοιχτά μικρόφωνα σας απείλησαν, λέτε. Νομίζω ότι... Πέρι ευθύνη ο πρόεδρος της Βουλής γι' αυτό, κατά την άποψή σας? Δεν επέβαλε την τάξη? Όχι, όχι, όχι. Αυτό το γεγονός έγινε επί της προηγούμενης προεδρίας. Δεν έχει σχέση με τον... με την νυν προεδρία της Βουλής. Και το γεγονός της... απειλής, η αχειροδικία, αλλά το τελευταίο περιστατικό που περιέγραψα, που ο βουλευτής σηκώθηκε για να αχειροδικήσει και τον σταμάτησαν άλλοι βουλευτές, έγινε επί της δικής του Προεδρίας. Είναι αυτά τα οποία θα δούμε αυτή τη βδομάδα στα πλαίσια του κώδικα διοντολογίας. Έχω αναλάβει ως αντιπρόεδρος Επιτροπής Θεσμών να συντονίσω μια μικρή ομάδα από βουλευτές μαζί με τη βοήθεια της Βουλής, της Γραμματείας της Βουλής, να δημιουργήσουμε επιτέλους αυτό που μας έχει ζητήσει και η Επιτροπή Γκρέκο, έναν κώδικα διοντολογίας και συμπεριφοράς των βουλευτών. Αυτά τα πράγματα έγιναν εντός της Βουλής και γίνονται, έγιναν και χειρότερα ίσως εις βάρος άλλων βουλευτών, ιδιαίτερα γυναικών βουλευτών, και δεν έχει σπάσει μύτη μέσα στη Βουλή. Δεν έγινε παραμικρή επίπληξη, ούτε καν τιμωρία βουλευτών που παρεκτράπηκαν, όχι μόνο εις βάρος εμένα, αλλά και πολλών άλλων βουλευτών που απλά έκαναν τη δουλειά τους. Το ότι αφορά τη σχέση μου με τον πρόεδρο της Βουλής έχει να κάνει κυρίως με τα θέματα της διαφάνειας. Έχουμε μια σαφή πολιτική διαφωνία. Εγώ είμαι υπέρ της διαφάνειας, αυτός είναι υπέρ των κλειστών συρταριών και των ερμαριών που κρύβουν σκελετούς. Αυτό είναι μια διαχρονική διαφορά η οποία μετατράπηκε τους τελευταίους μήνες από διαφορά σε ένταση, σε σύγκρουση, γιατί προέκυψε το θέμα με τη Λίθα Γιορκάτση. Ναι, κύριε Περδίκη, εσείς... Έχει κλειστεί μέσα σε ένα συστάρι και δεν τη δίνει ούτε καν να τη δουν οι βουλευτές. Ναι, εσείς διασυνδέετε αυτές τις τεταμένες σχέσεις που έχετε με τον πρόεδρο της Βουλής με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ της Παρασκευής ότι εσείς διαρρεύσατε τα έγγραφα στο Al Jazeera? Ή δεν τα διασυνδέετε αυτά τα δύο? Είδατε ότι και εσείς παρασύρεστε από την τεχνική... Εξηγήστε μας, κύριε Περδίκη, να μην παρασυρώμαστε. Την τεχνική που ακολουθούν, την πονηρή
για να μην τη χαρακτηρίσω διαφορετικά τεχνική που ακολουθούν. Δεν λένε ότι διέρρευσαν τα έγγραφα στο Ματζαζίρα. Κάτι τέτοιο θα τους εκθέσει σε αγωγές Λιβέλλου. Λένε ότι αυτός ο βουλευτής ο οποίος ζητούσε πληροφορίες για τις πολιτογραφήσεις, σύμφωνα με το πόρισμα του κυρίου Σιλούρη που ο ίδιος δεν τον ανακοινωνεί, ούτε πληροφορά του βουλευτή, είναι ο Γιώργος Περδίκης. Από εκεί και πέρα αφήνουν την κοινή γνώμη και τους δημοσιογράφους και τον κάθε απλό πολίτη να κάνει το άλμα, το λογικό άλμα, όπως λέμε, και να πάει ότι αυτός ο οποίος ζητούσε πληροφορίες για τους πρωτογραφήσεις εν γέννη, και όχι ειδικά για τις 115 που ψάχνει η αστυνομία, μπορεί μάλιστα, σύμφωνα με τα δικά μου τα στοιχεία, να μην έχουμε καμία σχέση με αυτές τις 115 πολιτογραφήσεις που ζητάει η αστυνομία στοιχεία. Εν γέννη και διαχρονικά, τα τελευταία χρόνια, αυτός είναι και ο ίδιος που έκαμε τη διαρροή. Πέφτουν όλοι σε αυτή την παγίδα, η οποία είναι μια πολύ φυσιολογική, ένα πολύ φυσιολογικό πάθημα για τον οποιοδήποτε. Καλά, γιατί δεν το όνομά σας εμπλέκτηκε σε αυτή την ιστορία τώρα από το πουθενά. Και όχι κάποιο άλλο βουλευτή. Ναι, δεν είναι αυτό που λένε. Δεν λένε ότι είναι ο Περδίκης που έκαμε τη διαρροή. Δεν το λένε αυτό. Λένε ότι το πόρισμα του Σιλούρη που αναφέρεται στο βουλευτή που έψαχνε το θέμα των πολιτογραφήσεων, όλος ο κόσμος ξέρει ότι ψάχνουν το θέμα των πολιτογραφήσεων και το ξέρουν και εκτός Κύπρου ότι ψάχνουν το θέμα των πολιτογραφήσεων και θεωρώ τον εαυτό μου ότι δικαιώθηκα. Γιατί ναι, όλα αυτά τα οποία έλεγα εγώ για το θέμα των πολιτογραφήσεων αποδεικνύονται πλέον σήμερα από το πόρισμα της Τριμερούς Επιτροπής της κυρίας Καλογύρου. Ότι η κυπριακή οικονομία δεν κέρδισε με αυτή την ιστορία. Ότι κάποιοι εσχροκερδούσαν σε αυτή την ιστορία. Ότι παρουσιάζαν πλαστά στοιχεία. Και όχι σε μία και δύο και τρεις περιπτώσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις παρουσίαζαν σχεδόν πλαστά στοιχεία. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία παρουσιάζονται στο πόρισμα της Καλογύρου, της Επιτροπής Καλογύρου, εγώ τα έλεγα από χρόνια. Μάλιστα. Γιατί μελετούσα το ζήτημα, το έψαχνα το ζήτημα, αναδείκνυα το ζήτημα και είχα προβλέψει ότι αυτό το θέμα θα μας κάνει ζημιά. Κύριε Περδίκη, τώρα σε σχέση με τη δήλωση που κάνατε στη συνέντευξη τύπου παραχωρήσατε, ότι άλλος βουλευτής είχε κάνει δηλώσεις, πολιτικές δηλώσεις στο Al Jazeera για το ρεπορτάζ για τα διαβατήρια, φωτογραφίζοντας μέσους πριν σαφώς την κυρία Μαύρου, πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικών και βουλευτή του ΑΚΕΛ. Έχει κάποια σχέση, υπονοείται ότι μπορεί να μην ήταν μόνο μια πολιτική δήλωση ή της αποδίδεται ευθύνες για αυτή την δήλωση? Όχι, σε καμία περίπτωση, θέλω να το ξεκαθαρίσω και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία για να μην υπάρχει αυτή η παρεξήγηση. Όχι, δεν υπονοώ ή υπενήσωμαι ότι η κυρία Μαύρου, επειδή έκαμε τη δήλωση στον Al Jazeera, είναι ύποπτη για τη διαρροή και τον εγγράφο. Σε καμία περίπτωση. Της αποδίδεται όμως κάποια ευθύνη ότι έκανε τη δήλωση? Κοίταξε, το βλέπετε κάπως? Εσείς δεν κάνατε, αρνηθήκατε να κάνετε από την. Εγώ γιατί δεν έκανα τη δήλωση, αγαπητέ Χρήστο? Δεν έκανα τη δήλωση γιατί σε εκείνη τη φάση είχε καταθέσει η κυβέρνηση στη Βουλή τροποποίηση του νόμου, περιλαμβάνοντας στην τροποποίηση δικές μου εισηγήσεις και δικές μου προτάσεις νόμου και έναν κανονισμό, ο οποίος έγινε ο κανονισμός μετά από δική μου πρόταση νόμου, η οποία συνέχισε σε νόμο από τη Βουλή. Οπότε θεωρείς ότι υπάρχει κόμπλεξ. Το θεώρησα ανέντιμο από την πλευρά μου. Την ώρα που τα πράγματα έβαιναν σύμφωνα με τις δικές μου πολιτικές πράξεις, αν θέλετε, και τις προτάσεις, να βγω και να εκθέσω κατά κάποιον τρόπο την κυπριακή κυβέρνηση, την ώρα που έκανε αυτό που ουσιαστικά είχα ζητήσει. Άσχετο αν η εξέλιξη τελικά με απογοήτευσε. Παρόλα αυτά και παρά την απογοήτευση, πρέπει να θυμίσω ότι το κίνημα Νικολόγων στην Εργασία Πολιτών δεν καταψήφισε την τροποποίηση και τους κανονισμούς, επειδή ακριβώς μέρος των τροποποιήσεων ουσιαστικά είναι οι εισηγήσεις οι δικές μας. Μάλιστα. Μείναμε στην αποχή, έτσι. Άρα το θεωρούσα ανέντιμο από την πλευρά μας να κάνουμε τοποθέτηση ενάντια στην στάση της κυβέρνησης, την ώρα που φαινόταν τότε, έτσι είχαμε αντιληφθεί, ότι υπήρχε περιθώριο σύγκλησης και συμφωνίας. Και από την πλευρά του ΑΚΕΛ ίσως να μην υπήρχε αυτή η εκτίμηση. Μάλιστα μπορεί και να ήταν και πιο σωστή η δική τους εκτίμηση. Στην ότι έπρεπε να κάνουν δηλώσεις. Ότι έπρεπε να κάνουν δηλώσεις, έπρεπε να επιτεθούν της κυβέρνησης σε διεθνές επίπεδο και το έκαναν. Εγώ έκανα ίσως το λάθος να μην επιτεθώ της κυβέρνησης σε εκείνο το φάση. Το μετανιώσατε, κύριε Περδίκη? Που δεν έκανα δήλωση. Ναι.
από την εξέλιξη των πραγμάτων, ναι. Μάλιστα. Διότι φαίνεται ότι παρά την υιοθέτηση κάποιων από τις εισηγήσεις μας στο κείμενο του νομοσχεδίου, στη συνέχεια η κυβέρνηση με τη βοήθεια κάποιων κομμάτων της λεγόμενης αντιπολίτευσης, λεγόμενης, το τονίζω, αντιπολίτευσης, στην Ολομέλεια της Βουλής ανέτρεψαν όσα είχαμε πετύχει σε επίπεδο Επιτροπής Εσωτερικών. Μάλιστα. Πολύ λίγες στο θέμα που αφορά την πραγματική οικονομία και το ωφέλη της από αυτό το πρόγραμμα αλλαγές έχουν γίνει. Έχουν γίνει όμως σημαντικές αλλαγές στο θέμα του ελέγχου των προσώπων που τυχάνουν τις πολιτικές. Μάλιστα, κατανοητό. Και έχει μπει και το στοιχείο που ζητούσαμε να μπορεί η κυβέρνηση να ανακαλέσει υπηκότητα. Ίσως χρειάζεται περισσότερη πίεση. Για να δούμε, για να δούμε. Πάντως η πίεση και η συζήτηση συνεχίζεται, θα είμαστε ούτως ή άλλως. Δυστυχώς όμως, για να σας δώσω και μια είδηση, μόλις πριν λίγα λεπτά έχει ακυρωθεί ή αναβληθεί, ναι, αν θέλετε, η συνεδρίαση που θα ήταν η συνεδρίαση της. Ναι, ενημερωθήκαμε. Ενημερωθήκαμε. Όπου ο Υπουργός Εσωτερικών θα ερχόταν εδώ και θα έπρεπε, θα είχε μπροστά του. Πότε θα γίνει, για πότε πήρε αναβολή αυτή η συζήτηση. Πολλές ερωτήσεις για το θέμα αυτό. Πολλές ερωτήσεις. Για πότε πήρε αναβολή αυτή η συζήτηση, πότε θα γίνει. Προφανώς θα προσπαθήσουμε για την επόμενη Δευτέρα πλέον. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περδίκη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.